πούμε, ένα επιπλέον κίνητρο και δίνει ακόμα και μεγαλύτερη αξία στην νίκη. Ναι, σωστό. Εντάξει, πάντως να πω το εξής, ότι η ομάδα της Βέρειας, εντάξει, και φέτος θα είναι καλή, πιστεύω, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει κάποιες προσθήκες. Δεν ξέρω αν θα παίξει βέβαια και ο Μπερμπάτοφ. Θα έχει και πολύ κόσμο, γιατί πήρε 3.650 εισιτήρια. Δηλαδή θα έχει πάνω από 4.000 κόσμο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, πάντα έρχεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί, έτσι? Ναι, σωστά είναι. Εντάξει, έχουμε μάθει να παίζουμε και με τον ΠΑΟΚ και με τις μεγάλες ομάδες εδώ. Με στη Βέρεια, ας πούμε, σαν να είναι το μάτι, ας πούμε, εκτός έδρας. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μας επηρεάζει πλέον. Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τέτοιους αγώνες. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και το Σάββατο. Ναι, πάντως στο φιλικό του Αυγούστου το κερδίσατε τον ΠΑΟΚ, 2-1. Το κερδίσαμε, εντάξει, τα φιλικά, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν έχουν καμία σχέση με τους αγώνες πρωταθλήματος. Νομίζω γίνονται δοκιμές, πολλές αλλαγές, δοκιμές προσώπων. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Είναι ένας τελείως διαφορετικός αγώνας, ο αγώνας του Σαββάτου. Ναι, και δεν ξέρω τώρα, προετοιμαστήκατε για να αντιμετωπίσετε και τον Μπερμπάτοφ? Εντάξει, όχι, νομίζω. Είναι ένα μεγάλο όνομα, έτσι, χωρίς αμφισβήτηση που έχετε στην Ελλάδα. Πολύ, πολύ μεγάλη μεταγραφή, ίσως μεγαλύτερη που έχει έρθει στο ΠΑΟΚ, νομίζω. Ναι, ναι. Εντάξει. Ωστόσο, νομίζω ότι, εντάξει, θέλει σίγουρα ιδιαίτερη προσοχή, αλλά νομίζω έχουμε επικεντρωθεί κυρίως σε στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ ως ομάδα, κυρίως, και όχι σε ατομικά. Και όχι ατομικά. Ατομικά. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Τώρα, Αλέξανδρε, υπάρχει ένα, έτσι, μια συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί από ό,τι ξέρω διαμαρτυρήθηκαν εκεί οι φιλαθλοί σας, γιατί δόθηκαν πολλά εισιτήρια στον ΠΑΟΚ περισσότερα. Αλλά θέλω να επισημάνω το εξής: πάντα νομίζω ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί είναι πωλής. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί υπάρχει διαμαρτυρία, δεν ξέρω εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό. Ναι, έτσι είναι, ότι η μισή Βέρεια, ας πούμε, είναι ΠΑΟΚτσίδες. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Εντάξει, τώρα εμείς από τη πλευρά μας, οι επαγγελματίες είμαστε, εμείς δεν μπορούμε να πούμε στη διαδικασία να κρίνουμε οποιαδήποτε απόφαση της διοίκησης ή του εκάστοτε Προέδρου. Νομίζω ότι, εντάξει, τι ξέρουν καλύτερα, και νομίζω εμείς από την πλευρά μας πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι και να παρουσιαστούμε έτοιμοι το Σάββατο. Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Το γεγονός ότι ακούγονται διάφορα περί του Προέδρου σας που φεύγει, πάει στον Άρη κλπ. Τα έχετε ακούσει και τα σχολιάζετε καθόλου ή δεν σας απασχολούν? Εντάξει, και να μην θέλεις, αυτό που γίνεται και στον τύπο και καθημερινά και στο ίντερνετ, νομίζω ότι ασχολούει. Εφημερίδες, ραδιόφωνα, αυτά όλα, ναι. Πώς το αντιμετωπίζεις? Όπως είπα και προηγουμένως, δεν νομίζω ότι αξίζει να μπούμε σε αυτόν τον κόπο, γιατί μόνο κακό μπορεί να μας κάνει. Νομίζω ότι πρέπει να, θέλοντας και εμεί, πρέπει να συγκεντρωθούμε και να παρουσιαστούμε αποφασισμένοι το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν είναι στο χέρι μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επί του θέματος. Οπότε θέμα δικό που μας ενδιαφέρει. Σωστό. Ναι. Το γεγονός ότι έχετε προπονηθεί φέτος το. Το γεγονός πάντως, και αξίζει να σημειωθεί, ήταν ότι ήταν κοντά μας χθες την προπόνηση, παρευρέθηκε και δείχνει ότι είναι μαζί μας, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι γράφονται και τέτοια, η παρουσία του χθες στην προπόνηση. Ο κύριος Καρπίδης, ήταν. Ναι. Α, ήταν χθες στην προπόνηση, ναι. Γιατί ήταν στην Αθήνα, επέστρεψε από την Αθήνα και προφανώς ήρθε κατευθείαν στο γήπεδο. Σας μίλησε? Δεν μίλησε με τον προπονητή, μίλησε και με κάποιους ποδοσφαιριστές, χαιρέτησε τους πάντες. Νομίζω ότι, εντάξει, η παρουσία του. Ναι. Τι είπε, ότι δεν θα επηρεαστεί η παρουσία του στη Βέρεια με τη συμμετοχή του στον Άρη, αυτό σας είπε? Ναι, ναι, αυτό. Μάλιστα. Ότι να μην ακούμε τίποτα και ότι συνεχίζουμε κανονικά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Α, δούμε τι θα γίνει, και αυτό είναι ένα ερώτημα τώρα, τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε σήμερα θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Ραούλ Μπράβο, τον οποίο τον είχες και συμπαίκτη για τον Άρη, θα είναι ο Νέτο, και αυτόν τον είχες, και ο Μπατιόν, λένε οι πληροφορίες. Τώρα τι θα γίνει? Πραγματικά είναι ένα ερώτημα αυτό. Ο Ραούλ Μπράβο με την ευκαιρία, σε τι κατάσταση είναι? Εντάξει, νομίζω ότι έδειξε. Πέρυσι αγωνίστηκε σχεδόν στους περισσότερους αγώνες της ομάδας. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, τώρα το καλοκαίρι δεν μπορώ να γνωρίζω ότι. Κόπα καμπάνα και λοιπά. Έχει προετοιμασία. Αλλά το σημαντικό, εντάξει, ήταν επαγγελματίας, πρόσχετο τον εαυτό του, τη ζωή του. Εγώ αυτό έβλεπα, και ότι
Και πέρυσι το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε 23-24, δεν ξέρω και ο αγώνας, νομίζω ότι... καλά, άμα τον πάρει στη ΓΑΜΑ Εθνική θα τον έχει, θα την έχει περίπατο την κατηγορία, δεν έχει θέμα. Εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι 33-34, αλλά δεν τον πήραμε. Και 36 να είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Αλεξανδρέ, όσον αφορά την παρουσία του Γιώργου Γεωργιάδη. Είναι αβαντάς, πιστεύεις, έναντι του ΠΑΟΚ? Δηλαδή, πέρσι ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Την ομάδα την ξέρει, βέβαια είναι καινούργια ομάδα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι όπως η περσινή. Αλλά την νοοτροπία την ξέρει, την ψυχολογία γνωρίζει. Είναι αβαντάζ αυτό για σας, η παρουσία του Γεωργιάδη? Ναι, πιστεύω πως είναι γνώστης και της κατάστασης, όπως είπα, της ψυχολογίας της ομάδας των ποδοσφαιριστών. Και μας μεταφέρει, ας πούμε, τις εμπειρίες, νομίζω, και κάποια μας επισημαίνει πράγματα που και αγωνιστικά που πρέπει να προσέξουμε. Ναι, νομίζω ότι είναι καλό για μας. Είναι καλό. Μας βοηθάει αυτό το γεγονός, ναι. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο όσον αφορά γενικότερα την τακτική του ΠΑΟΚ. Είπες ότι θα επικεντρώσετε εκεί και όχι ατομικά σε κάποιον παίχτη, γιατί ανέφερα το όνομα του Μπερμπάτοφ. Άρα λοιπόν όλο τον ΠΑΟΚ το βλέπετε σαν σύνολο και όχι έτσι. Και θέλω να ρωτήσω αν πιστεύεις ότι φέτος, με βάση αυτά τα οποία βλέπεις έτσι στο ξεκίνημα, αν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή βλέπουμε τον ΠΑΟΚ έχει μια διαφορετική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, σκαμπανεβάσματα κλπ. Βλέπεις να αλλάζει κάτι σε σχέση με πέρσι? Όσον αφορά εννοείται για πάνω, ψηλά, ναι. Για το να διεκδικήσουν ψηλά. Σωστά, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό που είπατε είναι γεγονός, ότι οι ομάδες, σήμερα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό που έχει μεταπτώσει, σήμερα δεν μπορούσε να προκριθεί στο Europa League. Βλέπουμε στην Ελλάδα, εύκολα ή δύσκολα, έχει δύο νίκες. Ναι, σωστά. Πάντως έχεις καμπανεβάσει και ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός. Όχι, είδαμε, δεν ξεκίνησε καλά. Τώρα θεωρώ ότι, εντάξει, για να μπορέσει να διεκδικήσει υψηλούς στόχους, δηλαδή για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι πρέπει σύντομα να βρει το δρόμο του. Να επανέλθει το δρόμο του και να επανέλθει στις νίκες. Ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Μόνο αυτό υπάρχει. Αλλιώς, βέβαια, για μας δεν το απεύχομαι έτσι. Γιατί... δηλαδή λες από το άλλο παιχνίδι να κερδίζει, όχι από αυτό εννοείς. Ναι, σωστά. Ο ΠΑΟΚ θέλει από αυτό να αρχίσει να κερδίζει όμως. Αυτή η διαφορά. Θα δούμε στο αγωνιστικό χώρο θα φανεί. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες. Αλέξανδρε, καλό απόγευμα και καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξανδρο Βεργόνη, τον οποίο ακούσατε.